Καλημέρα, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μία μακρά νύχτα χθες, έτσι με πολλές ανατροπές θα έλεγε κανείς. Θέλω να μας πεις τι έχουμε από την Πάφο δεδομένο μέχρι τώρα. Ναι, τα δεδομένα είναι ότι έχουμε 3 στους 4 βουλευτές, είναι νέοι, νεοεισερχόμενοι στην Βουλή, είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σε αντίθεση με το παγκύπριο ποσοστό πτώσης, πτώση του ποσοστού που είχε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην ΠΑΦΟ, είχε άνοδο 6,5%. Είχαμε μάλιστα, πέρασε μπροστά ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην ΠΑΦΟ με ένα ποσοστό που αγγίζει το 30%, είναι 29,8%. Ενώ είχαμε την σοβαρή πτώση των ποσοστών του ΔΥΚΟ, το οποίο ήταν πρώτο κόμμα με 25%, είχε πάρα πολύ μεγάλη πτώση το Δημοκρατικό Κόμμα. Μικρότερη πτώση, αλλά πτώση είχε και το ΑΚΕΛ, της τάξης του 1%. Από εκεί και πέρα, η ΕΔΕΚ κατάφερε, είχε πτώση στην ΠΑΦΟ, αλλά κατάφερε να διατηρήσει την τέταρτη θέση και ένα ποσοστό το οποίο της επέτρεψε να πάρει και την έδρα στην ΠΑΦΟ, γιατί υπήρχε ένα θρίλερ κατά πόσο θα εξασφαλιστεί η τέταρτη έδρα από την ΕΔΕΚ στην ΠΑΦΟ ή αν θα έπαιρνε την έδρα ένα από τα μικρότερα κόμματα. Το ΕΛΑΜ είχε μια μικρή άνοδο, 0,8%, ανεπαίσθητη άνοδο. Οι οικολόγοι είχαν επίσης μια μικρή άνοδο, γύρω στο 1%. Και η Δημοκρατική Παράταξη βεβαίως, η οποία πήρε ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό, 3,6% στην επαρχία ΠΑΦΟ. Από η ανατροπή είναι το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός όχι απλά διατήρησε τις δυνάμεις του, αλλά τις αύξησε στην επαρχία της ΠΑΦΟ, και αυτό αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον συναγωνισμό που υπήρξε στο ψηφοδέλτιο, καθώς δεν επαναδιεκδίκησε για 30 χρόνια βουλευτής Κώστας Κωνσταντίνου. Και τη θέση διεκδίκησαν 4 νέοι άνθρωποι, όλοι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της ΠΑΦΟ. Τελικά έκοψε το νήμα ο Καράλαμπος Πάζαρος, ο οποίος κατά διαστήματα προηγούνταν στη διάρκεια της νύχτας με 10, 20, 30, 40. Τελικά έκοψε το νήμα με 70 σταυρούς διαφορά έναντι του Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη, που ήταν στη δεύτερη θέση, και του Λίνου Τσοκά στην τρίτη θέση. Μια διαφορά, οι τρεις αυτοί, γύρω στους, ο πρώτος από τον τρίτο, 200 σταυρούς προτίμησης. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ μικρή αυτή η διαφορά. Μέχρι και την τελευταία κάλπη ουσιαστικά ήλπιζαν ότι μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Επίσης, έκπληξη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι στο ΑΚΕΛ είχαμε την εκλογή του Βαλεντίνου Φακοντή έναντι του γιατρού του Κώστα Μαυρομάτη. Και εδώ είχαμε μικρή διαφορά, 200 σταυρούς προτίμησης, με 200 σταυρούς προτίμησης περισσότερους εξελέγει ο Βαλεντίνος Φακοντής. Ο Ηλίας Μυριάνθρους εξελέγει με διαφορά, θα έλεγα. Και στο Δημοκρατικό Κόμμα επίσης με διαφορά εξελέγει ο Χρήστατος Σαββίδης έναντι του Χαράλαμπου Πιντοκοπίτη. Οι 3 στους 4 λοιπόν είναι νέοι νεοεισερχόμενοι στην Βουλή. Νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι και ηλικιακά, θα έλεγα. Mm-hmm. Το εκλογικό αποτέλεσμα φέρνει και κάποιες αλλαγές στα δημοτικά συμβούλια, καθώς οι δύο ήταν δημοτικοί σύμβουλοι. Ο Καράλαμπος Πάζαρος, τη θέση του παίρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Χριστάκης Νεοφύτου, στο Δήμο της ΠΑΦΟ, ενώ στην Γεροσκήπου τη θέση του Βαλεντίνου Φακοντή θα πάρει ο Κυριάκος Ανδρέου. Στην ΠΑΦΟ το ποσοστό κοιμάνθηκε συμμετοχής στο 70%. Ήταν 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 2016. Βέβαια, αυξήθηκε το εκλογικό σώμα στην ΠΑΦΟ κατά 10.000 σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 2016. Πλην όμως και στην ΠΑΦΟ είχαμε αυτή την αποχή που κοιμάθηκε σχεδόν στο 30%. Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε, Κώστα μου, γιατί από χθες γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ και μετά, μέχρι και σήμερα το πρωί,
Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, πέρα από τα ποσοστά βεβαίως και όλα αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο και τις ηγεσίες των κομμάτων, είναι ποια είναι τα πρόσωπα που θα τους εκπροσωπούν στη νέα σύνθεση της Βουλής. Άρα έχουμε Χαράλαμπος Πάζαρος για το Δημοκρατικό Συναγερμό, Βαλεντίνος Φακοντής για το ΑΚΕΛ, Ηλίας Μυριάνθους για την ΕΔΕΚ και Χρύσανθος Σαβίδης για το ΔΙΚΟ. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτά έχουν κλειδώσει. Ναι, ναι. Είναι μάλιστα ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο Χαράλαμπος Πάζαρος εξασφάλισαν την εκλογή τους από την πρώτη κατανομή. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει σε βουλευτικές εκλογές τέτοια ποσοστά ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην Πάφο Κατερίνα. Και συνομιλώντας χθες βράδυ και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Φέδωνος, απέδωσε και αυτός σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό αποτέλεσμα και στα έργα τα οποία έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Πάφο, στον Δήμο Πάφου, πέρα βέβαια από το γεγονός ότι είχαμε 4 υποψήφιους οι οποίοι συναγωνίστηκαν για την εκλογή στην θέση του βουλευτή. Υπήρχε μεγάλο συναγωνισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε κάτι άλλο να πούμε? Παρατράγουδα δεν είχαμε. Είχαμε στην Πάφο παρατράγουδα ή όχι? Μικρό πράγματα, Κατερίνα, με κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι είχαν φτάσει στα εκλογικά κέντρα και ήθελαν να ψηφίσουν χωρίς να φορούν τη μάσκα. Κάποιος άλλος πήγε με μια φωτοτυπία ταυτότητας σε εκλογικό κέντρο και ήθελε να ψηφίσει με τη φωτοτυπία της ταυτότητας. Μικροπράγματα δηλαδή. Είχαμε κάποια μικροένταση σε ουρές γιατί υπήρχε καθυστέρηση γύρω στις 11 το μεσημέρι και στις 12 που έπρεπε να κλείσουν οι κάλπες. Δεν είχαμε. Διεξήχθησαν πολύ ομαλά οι εκλογές. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα ούτε εντός ούτε εκτός των εκλογικών κέντρων. Τα κομματικά επιτελεία επίσης δεν είχαν όπως άλλες χρονιές αντιπροσώπους έξω από τα εκλογικά κέντρα, μέσα στα εκλογικά κέντρα. Περισσότερη φασαρία έκαναν οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων βουλευτών και κυρίως του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα έλεγα, στα δημοτικά όρια της Πάφου. Υπήρχε μια μάχη εντυπώσεων μεταξύ των επιτελείων των υποψηφίων. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε απολαύσαμε πάντως χθες. Σε καμάρωσα πολλή ώρα, Κώστα.